Ήταν η πρώτη υπόσχεση που είχαν πάρει από τον Υπουργό τον κύριο Ρουπακιώτη, ο οποίος είχε μάλιστα τοποθετηθεί θετικά ενώπιον των φορέων και του Μητροπολίτη που ήταν μαζί μας στην επίσκεψη που είχαμε κάνει, θα λύσει το θέμα. Όχι μόνο δεν το έλυσε, αλλά μας έστειλε μια επιστολή που ουσιαστικά μας είπε: ξεχάστε το Ειρηνοδικείο Συριάνου. Ακολούθησαν κι άλλοι υπουργοί στη συνέχεια. Τα ίδια ακριβώς είχαμε. Πάλι επισκέψεις, πάλι το θέμα αυτό το είχαμε θέσει. Ερχόμαστε τώρα στην Υπουργία, επί Υπουργία κ. Παρασκευόπουλου, πάλι συνάντηση με τον κ. Παρασκευόπουλο, πάλι τον ενημερώσαμε, πάλι του βάλαμε αναλυτική επιστολή που λέγαμε ακριβώς το θέμα και την ταλαιπωρία των κατοίκων του Ζιάνου που ταλαιπωρούνται καθημερινώς στο Καστέλι, χωρίς να υπάρχει η τακτική συγκοινωνία και η απόσταση που πρέπει να διανύσουν κάθε μέρα τα χιλιόμετρα, όλα αυτά. Είπε να το δει, να το εξετάσει, μας απήντησε. Και μάλιστα μας είπε ότι μη μιλάτε, γιατί το Καστέλι βρίσκεται κοντά στη Γιάννο και έχει πολύ καλό δρόμο και πολύ καλή συγκοινωνία, οπότε σας εξυπηρετεί. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Παρασκευόπουλος. Εμείς συνεχίζουμε, το θέμα το ξέρει ο Υπουργός, εγώ ίδιος έχω στείλει επιστολή. Εμείς συμφωνούμε με το κείμενο της επιστολής που έχει στείλει εδώ η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Γιάννο. Οι τοπικοί βουλευτές είναι όλοι ενήμεροι και ας ελπίσουμε επιτέλους η κυβέρνηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα δει το θέμα όπως πρέπει να το δει. Προσέξτε, ο Δήμος Γιάννου διαθέτει χώρο και μάλιστα οι δύο υπάλληλοι που σήμερα στελεχώνουν το Υπουργείο Καστελίου είναι διανύτες. Οι άνθρωποι αυτοί καθημερινά διανύουν χιλιόμετρα για να φύγουν από την Γιάννο, να πάνε στο Καστέλι και να επιστρέψουν πάλι πίσω στη Γιάννο. Άρα λοιπόν και τους διαθέτουμε και το χώρο για να στεγάσει το Ειρηνοδικείο του Ζιάνου. Υπάρχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά είναι σαδισμός αυτό που γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθημερινά τους μετακινεί τόσα χιλιόμετρα, και οι κάτοικοι οι οποίοι πραγματικά ηλικιωμένοι από τη Γιάννο κάνουν χιλιόμετρα κάθε μέρα να πάνε, να έρθουν και αν γίνει η υπόθεσή τους και αν δεν γίνει η υπόθεσή τους να ξαναπηγαίνουν στο Καστέλι χωρίς τακτική συγκοινωνία. Καλύτερα, ειλικρινά σας λέω, κυρία Δουλειάκη, να πέσει κάποιο. Εξυπηρετεί καλύτερα το Ηράκλειο παρά το Καστέλι. Δεν υπάρχει καμία σχέση από τη Γιάννο στο Καστέλι. Στο Ηράκλειο μπορεί ο πολίτης να κατέβει και να κάνει και άλλες εργασίες που θέλει. Στο Καστέλι δεν έχουμε καμία σχέση. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόμαστε σήμερα, θα έλεγα ότι δεν έχουν δείξει καμία σοβαρότητα, δεν έχουν δείξει καμία υπευθυνότητα στο χειρισμό του Ειρηνοδικείου του Γιάννου. Έχει γίνει μια μεγάλη αδικία. Έχουμε όλα τα κριτήρια. Έχουμε περισσότερες υποθέσεις και από το Ειρηνοδικείο του Καστελίου, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επαναλειτουργήσει, να επανασυσταθεί το Ειρηνοδικείο της Γιάννου. Πρόκειται στο τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε θέσεις ειρηνοδικών, άρα μπορεί να συσταθεί και με θέση μόνιμη ειρηνοδίκηση Γιάννου και να λυθεί το πρόβλημα. Θέμα στέγασης δεν υπάρχει, διότι ο Δήμος Γιάννου έχει χώρο, τον οποίο παραχωρούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως και στην αστυνομία έχουν παραχωρήσει, για να στεγάσουν το Ειρηνοδικείο.